Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, μιλάει. Μέχρι στιγμής έχει πει ότι ετοιμάζεται φάκελος να στοιχειοθετηθεί δηλαδή η κατηγορία και ο χαρακτηρισμός έναντι του Πούτιν ότι πρόκειται πραγματικά για εγκληματία πολέμου. Προθύστερο βέβαια αυτό. Πρώτα απέτωσε το χαρακτηρισμό πρόεδρος και στη συνέχεια θα μαζευτεί ο φάκελος. Για να ακούσουμε όμως με τη βοήθεια του μεταφραστή μας, του διερμηνέα μας, του κυρίου Γιάννη Χαρατσίτα, όσα λέει. Ο κύριος Μπλίνκεν εξέφρασε το σεβασμό του στη μνήμη των δημοσιογράφων που χάθηκαν και είπε ότι είναι άλλο ένα στοιχείο για τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία έχει συσταθεί μια επιτροπή στη Γερουσία η οποία θα συνεργαστεί με τον Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Προφανώς, ο πρόεδρος Πούτιν είναι ο κύριος υπεύθυνος για όλα αυτά. Οι Ουκρανοί δεν άνοιξαν τις πόρτες τους στο ρώσικο εισβολέα. Υπερασπίζονται τα σπίτια τους, την ελευθερία τους, την ανεξαρτησία τους. Αυτή τη στιγμή, με τη δικιά μας εντός εισαγωγικών συνεισφορά με τις κυρώσεις, η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πισωγύρισμα στην εξέλιξη της τελευταίας τρικονταετίας για τους ομοεθνείς τους. Μεταξύ των ομοεθνών του βέβαια και οι ολιγάρχες, στους οποίους έχουμε επιβάλει προσωπικές κυρώσεις για τις πολυτελείς τους θαλαμιγούς και επαύλεις ανά την Ευρώπη και έχουν συσσωρεύσει όλοι τους μέσα σε ένα καθεστώς διαφθοράς δισεκατομμύρια τα οποία τα έχουν κλέψει από το ρωσικό λαό και αφήνοντάς τον σε μια οικονομία που το ρούβλι είναι σε ελεύθερη πτώση, το χρηματιστήριο κλειστό και η κεντρική τράπεζα σε αδυναμία να κάνει οτιδήποτε. Ο πρόεδρος Πούτιν δεν μετανοεί. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι κάνει κινήσεις απόγνωσης.